κάποιο δώρο από τον Άι Βασίλη? Όπω ζήτησε. Έγραψε το γράμμα, ναι. Για δε, το λέει λίγο βαριά. Ναι, γιατί το έγραφε και με πόνο. Γιατί? Συγκεκριμένο γράμμα. Γιατί? Χωρίς να της πει κανένας τίποτα, έγραψε μόνη της το γράμμα και έγραψε «Σου ζητάω ένα πολύ ένα αδερφάκι και θέλω να είναι και κοριτσάκι». Πώς ήταν για σένα και το Γιάννη? Με συγκινεί. Τι να πεις τώρα, είναι λίγο... Ξέρεις τι, καμιά φορά σκέφτεσαι και λες, επειδή η αλήθεια είναι ότι στην εγκυμοσύνη μου είχα μια πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και αφού γέννησα περίπου και για 1,5 χρόνο είχα επιλόγιο κατάθλιψη και αφού το ξεπέρασα και αυτό πια, είχα πέσει με τα μούτρα στην Ισμήνη, στη διαπαιδαγώγησή της, στην ανατροφή της, στο μεγάλο μάτι, δεν είχα γυναίκα. Είχα αποφασίσει να μην κάνω πολλές δουλειές για να μπορώ να είμαι με το παιδί μου. Ξέρεις, τώρα, από τη μία είναι εγωιστικό να σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που μου το ζητάει και το ίδιο μου το παιδί τόσο έντονα, είναι λίγο εγωιστικό να σκέφτεσαι και να λες όχι, δεν μπορώ να κάνω άλλο παιδί. Απ' την άλλη, κατανοώ λίγο τον εαυτό μου και αν θέλεις, προσπαθώ να τον δικαιολογήσω. Τα έχω φάει σε